απολογήθηκαν σήμερα οι δύο νεαροί για την υπόθεση της ληστείας σε βάρος δύο Πακιστανών που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στο Τιμπάκι Μεσαράς. Πρόκειται για έναν 17χρονο Αλβανό και έναν 18χρονο Βούλγαρο, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έπιασαν εξαπίνη στους Πακιστανούς και με την απειλή ξύλων και ενός μαχαιριού, τους άρπαξαν 900 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά και διάφορα άλλα αντικείμενα. Πρόκειται για καθαρή επιπολαιότητα, παιδική επιπολαιότητα. Δεν είχαν καμία πρόθεση ούτε να κλέψουν ούτε να ληστέψουν, απλά είχαν πρόθεση να κάνουν ένα αστεϊσμό στους Πακιστανούς που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στην αυλή τους και κοιμόντουσαν και ήταν η νυχτερινή ώρα. Σε καμία περίπτωση δεν είχαν σκοπό ούτε να αφαιρέσουν κάποιο χρηματικό ποσό, ούτε να αφαιρέσουν κάποιο κινητό. Πήγαν το βράδυ και πήγαν να τους ενοχλήσουν για αστείο, ξαναλέω, μια παιδική επιπολαιότητα και μόνο. Οι δύο νεαροί ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να κάνουν πλάκα στους Πακιστανούς που κοιμόντουσαν στην αυλή σπιτιού. Δεν υπήρχαν 900 ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν αφαιρέθηκε κάποιο ποσό. Ξαναλέω, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κοιμάται στην αυλή του και να έχει 900 ευρώ στην τσέπη του. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω ότι αν είναι Έλληνας ή μεταπός ή άλλο δαπός, αλλά όχι ότι είχε στην τσέπη του 900 ευρώ και το οποίο τα αφαίρεσαν τα παιδιά. Φορούσαν μπλουζάκια που τα είχαν βάλει μπροστά τους για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους. Πήγαν να κάνουν πλάκα ενώ κοιμόντουσαν και να τους πετάξουν πέτρες, πετραδάκια εκεί που κοιμότανε. Πάντως, η ευρύτερη περιοχή του Τιμπακίου θυμίζει ένα καζάνι που βράζει λόγω των κοινωνικών αναταράξεων που σημειώνονται κατά καιρούς, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2020 είχαν σημειωθεί άγριες συμπλοκές μεταξύ Ελλήνων και Πακιστανών με τραυματίες και μπαράσι λήψεων. Υπάρχουν πάνω από 2.000 Πακιστανοί οι οποίοι βρίσκονται πάνω. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν χαρτιά, είναι παράνομοι και υπάρχουν πολλές κοινωνικές αναταράξεις. Είναι ένα φαινόμενο πραγματικά το οποίο είναι εντονότατο. Αν θυμάστε, και πριν από περίπου 2 χρόνια είχε δημιουργηθεί άλλο ένα πολύ μεγάλο επεισόδιο με συμπλοκή που είχε γίνει μεταξύ των κατοίκων του Τιμπακίου και των Πακιστανών. Είναι γενικότερα έκριθμη κατάσταση και θεωρώ ότι όλο αυτό ξεκίνησε από την όλη κατάσταση που επικρατεί κάτω στη Μεσαρά. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η ανάθεση της εποπτείας του 17χρονου στην επιμελήτρια ανηλίκων, ενώ στο 18χρονο απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να εμφανίζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Μυρών.